Η προσπάθεια συγγραφής ναυτικών βιβλίων έχει ξεκινήσει από το 1998. Αυτό είναι το τέταρτο ή πέμπτο βιβλίο το οποίο εκδίδεται και παρουσιάζεται απόψε. Και είμαι ευτυχής που την πρώτη παρουσίαση την κάνω εδώ πέρα στη Σιτία για να καταδείξουμε λίγο την ναυτική παράδοση που είναι υποβαθμισμένη στην Ελλάδα. Σε αυτή την κρίση τώρα περνάει και η ναυτιλία μια σχετική κρίση, η ναυτική περισσότερο. Είναι κάποια βιώματα, τα βιώματα και εμπειρίες από πολλά χρόνια που έχω αποκτήσει από τη θάλασσα. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια κληρονομιά, ναυτική κληρονομιά, η οποία παραδίδεται σαν συνέχεια, έχω χρέος δηλαδή σαν συνέχεια, να το μεταφέρω στις επόμενες γενιές του ναυτικού κόσμου. Αφενός και αφετέρου να βοηθήσουμε λίγο το υποανέγερση και γυροκομείο στη Σιτία. Αυτά είναι τα συγγραφικά. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τη λογοτεχνία. Έχω πάρει σε πανελλήνιους διαγωνισμούς διάφορες διακρίσεις. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχω ζήσει στη θάλασσα 27-28 χρόνια, τα πόδια μέσα στη θάλασσα. 35 χρόνια θαλασσινός από το 1965 μέχρι το 2002, 37. Και τα βιώματά μου είναι θαλασσινά και μόνο. Ναι, ναι, από τη θάλασσα, στη θάλασσα τελειώνοντας το γυμνάσιο από εδώ πέρα, κατευθύνθηκα στη θάλασσα, ήταν μια διέξοδο και αποκαταστάθηκα και επαγγελματικά αλλά και ηθικά. Δηλαδή, απόκτησα τα προστοζήν, δημιούργησα οικογένεια κλπ, σπούδασα παιδιά και τώρα στο τέλος που φτάσαμε για να απολαύσουμε αυτούς τους σκόπους, όπως καταλαβαίνετε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, υποφέρουμε και εμείς από τις κρατήσεις και από τους μισθούς και από τα πράγματα τα οποία εμείς οι ναυτικοί τα αποκτήσαμε στη θάλασσα, τα κατακτήσαμε στους ωκεανούς και αυτά τα δικαιώματα δυστυχώς και το Σύνταγμα έγινε και αυτό κουρελόχαρτο και, εν πάση περιπτώσει, οι ελπίδες μας στο τέλος της ζωής να περάσουμε ήσυχα και αξιοπροπώς να ζήσουμε τα τελευταία μας χρόνια με τις κρατήσεις και με τις περικοπές έχουμε καταδείξει εμείς όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Υποφέρουμε κι εμείς. Είναι πικρία. Όχι, δεν το μεταφέρω. Απλώς μεταφέρει ναυτικά. Το ναυτικό βιβλίο δεν ανακατεύεται με πολιτικά. Απλώς είναι ορισμένες εμπειρίες οι οποίες τις συναντήσαμε στη στεριά. Αυτά τα βιώματα τα οποία έζησα και με τις παλιδρομήσεις του κράτους και όλα αυτά τα σχετικά τα μεταφέρω εδώ πέρα. Αλλά δεν έχω κανένα σκοπό τώρα αυτή την ώρα να μιλήσουμε για πολιτικά. Τα βιώματα. Είναι οι εμπειρίες οι οποίες μπορεί να μην είναι δικές μου εμπειρίες απόλυτα. Έχω ζήσει όμως με ανθρώπους και συμβαίνουν σε ανθρώπους με ψυχή όλα αυτά τα οποία φαίνονται φεδράκια καμιά φορά αλλά και απίστευτα. Συμβαίνουν σε ανθρώπους με ψυχή οι οποίοι έχουν κατακτήσει τις θάλασσες των ωκεανών και ό,τι συμβεί πολύ μακριά δεν φτάνει εδώ να φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων οι οποίοι έχουν βολευτεί στη θηριά. Καμιά φορά φαίνονται και υπερβολές. Και αυτό δεν το... Δηλαδή δεν θέλω ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω, αλλά αυτό συμβαίνει. Όπως όλοι οι συγγραφείς έχουν μια τάση προς τις υπερβολές, όμως ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να ξεχαστούν. Δηλαδή να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν... Από το 2003 έχουμε χάσει ένα δικό μας άνθρωπο και το αναφέρω βέβαια στο βιβλίο αυτό, ένα δικό μας άνθρωπο ο οποίος ξεψύχησε στη θάλασσα μέσα. Έκανε 10 μέρες να έρθει στην Ελλάδα για να θαυτεί στο σπίτι του εδώ πέρα και καταλαβαίνετε ένα οικογενειακό δράμα το οποίο έζησε ο κόσμος ο δικός μας και η ναυτική ας πούμε, αλλά και οι οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Αυτά αν τα πεις κάπου αλλού θα σου πει μα αυτά είναι υπερβολές κλπ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόψε θα, εκτός από την παρουσίαση του βιβλίου, θα παρουσιάσει και η Ελένη Περινού 3 τραγούδια ναυτικά δικά μου τα οποία έχουμε ελοποιηθεί. Έχουν γραφεί στους ωκεανούς ποίηματα, έχουν γίνει τραγούδια και έχουν
θα απαγγελθούν απόψε από την Ελένη Τιμπερινού, τρία τραγούδια πριν την παρουσίαση και άλλα τρία στο τέλος. Καταρχήν θέλω να το θέσω ως εξής το θέμα. Εμείς σήμερα ως ελληνική κοινωνία ζούμε μια πρωτοφανή κρίση, μια κρίση οικονομική. Όμως το θέμα δεν είναι κατά κύριο λόγο οικονομική κρίση. Είναι η κρίση ιδεών και η κρίση πνεύματος που έχουμε. Η κρίση οικονομική είναι η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από το παγόβουνο υπάρχει όμως η έλλειψη παιδείας και η έλλειψη κριτικής σκέψης η οποία μας διακατέχει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς μέσα από τις εκδόσεις προσπαθούμε να έχουμε συγγραφείς οι οποίοι να κάνουν μια επιτομή αυτής της ελληνικής κοινωνίας και να κάνουν μια επιτομή γενικότερα, ώστε να δώσουν και το έναυσμα στους αναγνώστες να σκεφτούν και κάτι διαφορετικό για να μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βγάλαμε και το βιβλίο του Μανώλη Ροδανάκη, το οποίο εγώ το θεωρώ καπετάνιο και στη θάλασσα, αλλά καπετάνιο και στη ζωή.